Παπάγου, μία λέξη, μεγάλο το έργο. Πώς ξεκίνησε όλη η διαδικασία και πότε έχει ξεκινήσει να υφισβητεί δασοπυροσβέστες? Καταρχήν θα σας έλεγα όχι εθελοντές δασοπυροσβέστες, θα σας έλεγα εθελοντές δασοπροστασίας. Mm-hmm. Εμείς έτσι μας λέμε. Ομάδες δασοπροστασίας έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν στους παλιούς δήμους Χολαργού και Παπάγου, στο Δήμο Παπάγου από το 2009 mm-hmm. και εντεύθυν, και στο Δήμο Χολαργού από την εποχή, πρέπει να είναι 20 χρόνια, 22 χρόνια, από την εποχή που ο Δήμος Χολαργού είχε την Προεδρία του ΣΠΑΗ, mm-hmm. που ήταν αμέσως μετά τη συγκρότηση του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, του Διαδημοτικού. Τότε είχε συγκροτηθεί η πρώτη προσπάθεια δασοπροστασίας στο Χολαργό. Το 2010 γίνεται η Καλλικρατική Συνένωση των δύο Δήμων και το 2011 σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας τα νομικά πρόσωπα συγχωνεύονται, που συνιστούσαν οι ομάδες, συγχωνεύονται σε ένα νομικό πρόσωπο ως συντελεστές της ίσταση του νομικού προσώπου, που είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Περιβάλλοντος Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου μας, ο ΔΟΠΑΠ. Οι δασοπροστασίες, η παλιά δασοπροστασία Παπάγου και η Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας Δήμου Χολαργού εντάσσονται στο ΔΟΠΑΠ και ξεκινάει η ιστορία τυπικά της δικής μας εθελοντικής ομάδας, της δασοπροστασίας Παπάγου Χολαργού, της ΔΑΠΑΧΟ, η οποία την επόμενη χρονιά παίρνει και εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, γίνεται μια ομάδα πολιτικής προστασίας, εθελοντική, με αριθμό Μητρώου 14 του 2012. Έτσι ξεκίνησε. Το 2013 εγώ ήρθα εδώ, μου ζήτησαν να βοηθήσω στην ανασυγκρότηση, στις δυσκολίες της ανασυγκρότησης, στην επανεκπαίδευση της ομάδας. Οι προερχόμενοι από τις δύο ομάδες εθελοντές έπρεπε να έχουν κοινή γλώσσα, είχαν διαφορετικά πρωτόκολλα επεκπαίδευσης, προκειμένου η ομάδα να μπορέσει να λειτουργήσει σαν μια σύγχρονη εθελοντική δομή πολιτικής προστασίας πλέον, όπως ορίζει ο νόμος. Έτσι σιγά σιγά αρχίσαμε να χτίζουμε τη ΔΑΠΑΧΟ, ουσιαστικά από το 2013 ως προς τα επιχειρησιακά της χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες. Έτσι, για να κλείσω ένα πρώτο κύκλο, η εθελοντική δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές την καλοκαιρινή περίοδο, την αντιπυρική περίοδο, το εξάμηνο από 1/5 έως 30 δεκάτου, εκείνο το οποίο κάνει είναι καταρχήν κάνει ενέργειες πρόληψης, επιτηρεί το δάσος με πυροφύλακες οι οποίοι έχουν περάσει, παρατηρητές οι οποίοι έχουν περάσει και ειδικά τις ζεστές ώρες σήμερα, σε επικίνδυνες. Ένας δασολόγος θα μας έλεγε γιατί αυτό είναι κρίσιμο να γίνεται. Είναι ένα δάσος με πολύ δύσκολο ανάγλυφο και με απουσία δρόμων ασφαλούς πρόσβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Έχει να κάνει με τον προσανατολισμό του βουνού και τις εισόδους που υπάρχουν. Είναι ένα δάσος το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο λόγω του αναγλύφου του εδάφους, των κατευθύνσεων των ρευματιών σε σχέση με τον προσανατολισμό του βουνού. Απολύτως κρίσιμο ότι η φωτιά μπορέσει να τη χτυπήσει την πρώτη σπίθα, ούτε καν στον πρώτο καπνό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θέλει να έχεις διαρκώς μάτια επάνω στο βουνό για να μπορέσεις να κάνεις αποτελεσματικά την πρώτη προσβολή. Έχει πολλά σημεία από εδώ, ειδικά μέχρι την καθόμαστε μέχρι την περιοχή του Αγιάννη του Κυνηγού, του μοναστηριού, στην Αγία Παρασκευή. Είναι από τα πιο επικίνδυνα σε περίπτωση φωτιάς και δύσκολα στην αντιμετώπιση της κομμάτια των ελληνικών δασών. Ορισμένοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής το παραλληλίζουν σε βαθμό δυσκολίας αυτό το κομμάτι με πολλά σημεία που έχει το Άγιο Όρος. Το είχαμε δει νομίζω και φέτος το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, που είχε εκενωθεί το μοναστήρι του Αγιάννη. Ακριβώς, ακριβώς. Αναγκάστηκαν και το εκένωσαν στην φωτιά τη μεγάλη του Ημιτού. Η επικινδυνότητα δεν έγκυται μόνο στην δυσκολία της πρόσβασης, έγκυται κατά βάση το ανάλογο. Έχει πάρα πολλά σημεία που η φωτιά μπορεί να κάνει υπαγωγική στήλη, μεγάλη ισχύω,
μια επαγωγική στήλη, twister ουσιαστικά, με θερμικό φορτίο τεράστιο, το οποίο μπορεί να ρίξει ακόμα και ένα αέριο μέσω. Δεν μπορείς ούτε με ένα αέριο μέσα να την καταπολεμήσει άμα σου εξελιχθεί εδώ εύκολα. Εδώ απλά δεν πρέπει να εξελιχθεί, δεν πρέπει να συμβεί. Πρέπει με το που δει κάποιος ότι υπάρχει φυσικά κατευθείαν. Έτσι. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πρόληψη λοιπόν και αποτροπή. Αποτροπή, αυτό είναι το πρώτο βασικότερο πράγμα που πρέπει να γίνει εδώ για κάποιον προκειμένου να οργανωθεί η δασοπροστασία. Αποτροπή σημαίνει ένα πράγμα. Διαρκή παρουσία διακριτά των ανθρώπων επάνω στο βουνό, αν είναι δυνατόν, και 20 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι είναι σε καθημερινή μας, κυρίως το καλοκαίρι, κυρίως στις ημέρες που έχετε. Θα σας απαντήσω. Στη φετινή αντιπυρική, με ο συμπεριληπτικός αριθμός αυτό, το που θα σας αναφέρω, σύμφωνα με το στατιστικό, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από, από τα ημερήσια φύλλα των βαρδιών, τα ημερήσια ημερολόγια, τα ημερολόγια της ομάδας, φέτος είχαμε στο εξάμηνο αυτό 18.229 ώρες επιτήρησης του δάσους. Εθελοντές οι οποίοι πήγαν και πέρασαν 18.229 ώρες από τη ζωή τους επάνω στο βουνό για να προστατέψουν το βουνό. Να ρωτήσω περίπου πόσα άτομα ήτανε. Η δύναμη της δασοπροστασίας αυτή τη στιγμή, το δυναμολόγιο μας έχει 177 εθελοντές. Οι βάρδιες αυτές αντιστοιχούν σε 110 από αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δυναμολόγιο της δασοπροστασίας, εκπαιδεύονται για άλλες επιχειρήσεις, δεν μετέχουν σε αυτό το πράγμα. Είπαμε, είμαστε ομάδα πολιτικής προστασίας. Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λόγω υποχρεώσεων, άλλος για σπουδές, άλλος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Γίνεται εθελοντής. Όχι, γίνεται εθελοντής. Δεν καταφέρνει μία σεζόν να, να κάνει τις βάρδιές του. Μία άλλη δραστηριότητα που κάνουμε, εάν έχουμε φωτιά, η δασοπροστασία καταρχήν προσπαθεί στον τομέα μας, σε αυτό το κομμάτι του δάσους, με τα δύο μικρά πυροσβεστικά αυτοκίνητα, να κάνει άμεση, να κάνει πρώτη προσβολή της φωτιάς, εξαιρετικά κρίσιμο. Στα πρώτα λεπτά σβήνει με κάτι λιγότερο από ένα βουλευτή, κάτι παραπάνω από ένα κουβά νερό. Το ένα μάλιστα από τα πυροσβεστικά μας που μεταφέρει μια δεξαμενή 500 λίτρων, στην ουσία είναι ένας μεγάλος κουβάς με ρόδες, για να χτυπήσει τη φωτιά στα πρώτα 1, 2, 3, 4 λεπτά. Υπάρχει αντιμετώπιση με αυτή την ενέργεια. Πάρα πολλά συμβάντα τα οποία δεν φτάνουν ποτέ. Εκεί υπάρχει αντιμετώπιση, εκεί φέρνεις αποτέλεσμα. Και η επιτυχία είναι πολλά συμβάντα τα οποία θα φτάσουν στα αυτιά των μέσων. Και αυτός είναι ο αγώνας και η επιτυχία που προσπαθούν, αυτό που προσπαθούν να πετύχουν όλες οι δασοπροστασίες στην αντιπυρική περίοδο. Σε περίπτωση που εξελιχθεί ένα συμβάν μεγάλο, είτε στην περιοχή μας είτε αλλού, γιατί η ομάδα μας είναι περιφερειακής εμβέλειας ομάδα, εκείνη τη στιγμή δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας και τις δυνατότητες που έχουμε, έχοντας καλυμμένο το τομέα μας από δυνάμεις δικές μας, αν είναι έξω από την περιοχή μας, και αναπτύσσουμε, πάμε και συνδράμουμε το πυροσβεστικό σώμα. Ξέχασα να πω στην αρχή ότι όλα αυτά δεν τα κάνουμε αυθύπαρκτα. Όλα αυτά τα κάνουμε, η ευθύνη της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών όταν εκδηλωθούν ανήκει από το νόμο στο πυροσβεστικό σώμα. Εμείς επεμβαίνουμε είτε στην περιοχή μας είτε στην, οπουδήποτε εκτός περιοχής επικουρικά στο ρόλο του πυροσβεστικού σώματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί, όπως έγινε φέτος, να αναπτύξουμε πεζοπόρα τμήματα εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα. Το πεζοπόρο μας φέτος έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη μεγάλη φωτιά της 17 Ιουλίου στον Καρέα, διεμβόλησε την πυρκαγιά και ανέκοψε, περιόρισε και εκμηδενίστηκε ο κίνδυνος της μετάδοσης φωτιάς σε σπίτια, αποτράπηκε η ανάγκη της εκένωσης στα αστυνομικά. Σε μία στιγμή της πυρκαγιάς χρονική περίοδο που ήταν δύσκολο να εξασφαλιστούν πυροσβεστικές δυνάμεις για να καλύψουν αυτό το σημείο. Η πυροσβεστική εκείνη την ώρα λογικό κυνηγούσε τα κρίσιμα σημεία για να κάνει την ενσφήνωση του μετώπου. Με τα υδροφόρα του Δήμου επιχειρήσαμε στη φωτιά, σας το λέω ως μία ιδέα του τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις,
και πώς βοηθάμε και λίγο παρακάτω, είτε στον τομέα μας, επιχειρήσαμε και υποστήριξαμε το ένα υδροφόρο, το βάλαμε το μικρό μας που έχει 7 τόνους νερό, να ανακόψει στο Άρτεμις, στο Βύρονα, την οπισθοπορία της φωτιάς, υποστηρίζοντας τα λίγα πυροσβεστικά οχήματα, την ώρα που είχαμε τη μεγάλη πίεση, την έκτακτη ανάγκη. Το δεύτερο υδροφόρο ξεκίνησε να επιχειρεί και να προσβάλλει ή να υδροδοτεί τα δύο μεγάλα, έχουν και δυνατότητες πυρόσβεσης. Έχουν εξαιρετικά ισχυρές αντλίες. Το δεύτερο υδροφόρο το βάλαμε, το ένα από τα μεγάλα μας, το βάλαμε να ξεκινήσει να επιχειρεί είτε προσβάλλοντας τη φωτιά, είτε επικουρώντας, υδροδοτώντας αυτοκίνητα πυροσβεστικά από την Αργυρούπολη και έφτασε επιχειρώντας μέχρι την Τερψιδέα στη Λιβάδα και που σταμάτησε η φωτιά. Το τρίτο υδροφόρο μαζί με το πυροσβεστικό μας στο Μπρέμαχ ήταν πάνω στο Κακόρεμα όταν έπεσε το μέτωπο και υποστήριξαν και υποστηρίχθηκαν από το πεζοπόρο της πρώτης ΕΜΑΚ, το οποίο κατέβηκε να κάνει την οριοθέτηση της περιμέτρου της φωτιάς και την εκαθάριση της περιοχής στην οριστική κατάσβεση. Τα αυτοκίνητα μείναν εκεί 12 ώρες, 14. Υπάρχει κάποιο καλοκαίρι που να μην πάτε σε κάποιο φωτιά, να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες φωτιές και τόσες φωτιές, που να μην έχει τόσο πολύ δουλειά, υπάρχει κάποια χρονιά σε όλα αυτά τα χρόνια της Θα σας πω, φέτος, στον τομέα μας, ειδικά για τον τομέα μας, ήταν η καλύτερη χρονιά από το 1974 και εδώ, στο δικό μας κομμάτι. Και είχαμε πολλές φωτιές φέτος. Είχαμε φωτιές, αλλά τις είχαμε εκτός του τομέα μας. Εκτός του τομέα μας. Είχαμε πολλές φωτιές, αλλά τις είχαμε εκτός του τομέα μας. Σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε η αποτροπή, έπαιξε η πρόληψη. Το μοναδικό συμβάν ήταν συμβάν μάλλον από τσιγάρο περιπατητή, περαστικού, άναψε στα χόρτα στην οδό Χατζη Κωνσταντή, κατόρθωσε να κάψει μόνο 100 τετραγωνικά χόρτα και να μην εξελιχθεί, παρόλο που έγινε με αέρα. Και αυτό οφείλεται όχι τόσο στην έγκαιρη επέμβαση, αλλά στο γεγονός ότι ξεκινήσαμε πριν την αντιπυρική, βλέποντας τις πολλές βροχές και περιμένοντας πολλά χόρτα, να βγάζουμε συνεργεία κάθε Σαββατοκύριακο για να βοηθήσουμε τις προσπάθειες των συνεργείων του Δήμου και του ΣΠΑΗ και κάναμε προληπτικές αποψηλώσεις ήδη από την περίοδο του Πάσχα. Σε μια περιοχή λοιπόν έπιαζε φωτιά που είχε αποψηλωθεί από τους εθελοντές και δεν κατόρθωσε και μαζεύτηκε αμέσως. Εκτός τώρα της αντιπυρικής, θα σας έλεγα ότι η ομάδα, σαν ομάδα πολιτικής προστασίας, εκπαιδεύεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει συμβάντα, να δώσει βοήθεια πάντα με τον ίδιο κανόνα. Σε περιπτώσεις πλημμυρών το έχει κάνει, σε περιπτώσεις που έχουμε πτώσει δέντρων από ανεμοθύελες ή από διάφορες αιτίες, και εδώ και χρόνια εκπαιδεύεται εκτός της αντιπυρικής κάθε 15 ημέρες, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, οι εθελοντές μας πηγαίνουν κάτω στο Βοκτά στη Βάρη και εξασκούνται για να μπορέσουμε η ομάδα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλου σεισμικού γεγονότος. Αυτό είναι το επιχειρησιακό μας κομμάτι. Περιμένουμε κάποιο μεγάλο σεισμό? Γενικά στην Ελλάδα είμαστε το ανάγλυφο της χώρας και η ομορφιά της πατρίδας μας, όπως έλεγε κάποτε ένας εξαιρετικός φίλος από τους, ο κύριος Χολέβας, από τους, τα στελέχη τα οποία συγκρότησαν τον ΟΑΣΠ ουσιαστικά. Η ομορφιά της πατρίδας μας οφείλεται στους πολλούς μεγάλους σεισμούς. Αυτό το πολυσχηδές του εδάφους και το... είναι κάτι το οποίο είναι στο πρόγραμμα. Με αυτή την έννοια πάντοτε περιμέναμε, πάντοτε περιμένουμε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί. Αν με ρωτάτε για το αν η επιστήμη της σεισμολογίας μπορεί να κάνει βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη, δεν είναι δυνατόν ακόμα, η επιστημονική εξέλιξη είναι δύσκολη. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι να πούμε ότι σε αυτή την περιοχή περιμένουμε στα επόμενα 30 χρόνια, κάποια στιγμή από αύριο και για 30 χρόνια, ένα σεισμό της τάξης αυτής. Μέχρι εκεί όμως, όχι παραπέρα. Μία άλλη δραστηριότητα που κάνουμε είναι ότι η δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού κάνει και μία προσπάθεια να μπορέσει για την αποτελεσματικότερη φύλαξη του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας.
είναι πολλά αυτά που σας περιγράφω είναι εκτός των 18.000 ωρών. Ναι, λογικό είναι. Προσπαθούμε να φέρνουμε σε επαφή κόσμο με το βουνό, να φέρουμε την κοινωνία στο βουνό. Τα δάση ιστορικά καίγονται από τότε, παθαίνουν μεγάλες καταστροφές από τότε που εξέλιπαν οι πληθυσμοί οι οποίοι ζούσαν κοντά ή μέσα στα δάση, από τα δάση. Άλλαξε η οικονομία μας, άλλαξε η μορφή της κοινωνίας μας, τα δάση άρχισαν να γίνονται κάτι απομακρυσμένο. Τώρα δεν μπορούμε να φέρουμε ανθρώπους να ζήσουν από το δάσος όπως ζούμε, αλλά μπορούμε να φέρουμε ανθρώπους να ζήσουν όμορφα με το δάσος εξαιτίας του δάσους. Όπως είδα και σήμερα ερχόμενοι, ο κόσμος έχει αλλάξει τρόπο ζωής, αθλείται λίγο περισσότερο, κάνει κάποιες δραστηριότητες μέσα στο δάσος. Και αυτό, και είναι κρίσιμο πέραν των αθλουμένων να φέρουμε ανθρώπους κοντά στο δάσος, να τους κάνουμε να το αγαπήσουν για αυτό που είναι το δάσος, για τη σημασία του. Έτσι οργανώνουμε πάρα πολλά, πολλές επισκέψεις ανθρώπων οργανωμένες ή υποστηρίζουμε και με μεγαλύτερους ανθρώπους αλλά κυρίως με σχολεία, εστιάζουμε σε σχολεία όπου τους κάνουμε μία παρουσίαση του τι σημαίνει το δάσος, του για ποιο λόγο είναι πολύτιμο το δάσος. Είναι μία παρουσίαση που γίνεται in situ μέσα στο δάσος, εδώ. Τους δείχνουμε πώς εξελίσσεται από την νεολιθική εποχή παράλληλα και αλληλεπιδρά το οικοσύστημα και τα ίχνη της παρουσίας των ανθρώπων εκείνη την περιοχή, εκείνη τον περίοδο, πώς παράλληλα εξελίσσονται. Πώς αναπαράγεται το δάσος και από τι κινδυνεύει το δάσος. Είναι μεγάλη σε διάρκεια η παρουσίαση, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πολλές εκατοντάδες ανθρώπων κάθε χρόνο έρχονται και μάλιστα έρχεται 3 χρόνια στη σειρά το Κολέγιο του Ψυχικού, το Κολέγιο Αθηνών, το οποίο μας φέρνει επί 3 χρονιές ξεκινάμε το πρόγραμμα των παρουσιάσεων με τους μαθητές και τους δασκάλους του Κολεγίου και τα παιδιά έρχονται 200-200 κάθε χρόνο αυτοί. Αυτός προς τις δραστηριότητες της Γενικής Δασοπροστασίας. Φέτος είχαμε και ένα μεγάλο πρόβλημα με τα νερά, τα πολλά, τις βροχές και τους απότομους καιρικές συνθήκες. Είχαμε πάρα πολλές πτώσεις δέντρων, όπου κουραστήκαμε αρκετά και σε μία τουλάχιστον περίπτωση αντιμετωπίσαμε μία κοπή η οποία κράτησε 10 ώρες για ένα δέντρο στην οδό Αιτιδέων. Επίσης, εδώ βοηθάει η εκπαίδευση των σεισμών. Χρειάστηκε φέτος να επιχειρήσουμε και σε διάσωση κάποιων μικρών ζώων. Ναι. Έγινε viral το σχετικό βίντεο. Το έχουμε δει. Καταφέραμε και μπήκαμε και σώσαμε στην οδό Θεολόγου ένα μωρό γατάκι, ένα μικρό ελουλοειδές, το οποίο το έρημο είχε χάσει τα νερά του, είχε πέσει μέσα στον αγωγό των ομβρίων, είχε πάει στον κεντρικό αγωγό και είχε απομακρυνθεί 25 μέτρα. Μπήκε ο δρόσος μας και το έσωσε. Το σβέργωσε να το σώσει. Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να γίνω εθελοντής. Ή εγώ ή κάποιος άλλος που θα δει το βίντεο και θα ακούσει όλα αυτά που έχουμε πει. Τι ακριβώς χρειάζεται κάποιος για να γίνει εθελοντής? Ποια είναι τα κριτήρια? Θα σας πω. Καταρχήν να είναι μεγαλύτερος από 18 ετών. Εάν είναι μικρότερος μπορεί να έρθει να εκπαιδεύεται, να πάει επιτήρηση, δεν θα πάει ποτέ σε περίπτωση επιχείρησης, δεν θα πάρει μέρος σε επιχείρησης. Αν είναι λίγο μικρότερος, αν είναι ένα παιδί 16-17 ετών, έχουμε κάποια τέτοια παιδιά. Αλλά αυτή την ώρα που μπορεί να γίνεται επιχείρηση και από το παρατηρητήριο που μπορεί να βρίσκονται εκείνη την ώρα, τους αποσύρουμε και τους αντικαθιστούμε. Να είναι μεγαλύτερος καταρχήν των 18 ετών. Να έρθει να κάνει μια απλή αίτηση. Ηλικιακό όριο προς τα πάνω δεν υπάρχει. Και να αρχίσει μετά την απλή αυτή αίτηση που γίνεται, έρχεται σε εμάς. Να ξεκινήσει να παρακολουθεί τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί με όλα αυτά.
Μπορεί να ασχοληθεί για ένα με κομμάτι. Με κάποιο τομέα, ας πούμε. Για κάποιο κομμάτι. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να θέλει να κάνει μόνο επιτήρηση του δάσους. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να ασχοληθεί μόνο με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη βοήθεια που υποστηρίζουμε, αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Κάποιος μπορεί να θέλει να ασχοληθεί μόνο με σεισμούς ή μόνο με πλημμύρες ή και με όλα ή μόνο με επιχειρήσεις σε φωτιές. Η ενασχόληση με μία ή με όλες τις δραστηριότητες της ομάδας δεν τον κάνει κάποιον καλύτερο εθελοντή. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η σοβαρότητα που προσεγγίζει, το αντικείμενο, η καλή προσωπικότητα, το να θέλει να βοηθήσει και να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια και ένα πράγμα το οποίο για εμάς είναι κρίσιμο, να είναι διατεθειμένο να δώσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του. Πόσες ώρες, θα είναι η επόμενη μου ερώτηση, πόσες ώρες θα πρέπει κάποιος να αφιερώσει έτσι ώστε να... Εάν συζητάμε αποκλειστικά για πυροφύλαξη, για επιτήρηση του δάσους, η κάθε βάρδια που θα αφιερώσει είναι διάρκεια 3 ώρων. Αυτό το τρίωρο θα πρέπει να κάνει, να προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει μερικά 3 ώρα το μήνα, ας πούμε, ένα την εβδομάδα. Σε ημέρα και περίοδο και χρονικό διάστημα της ημέρας που επιλέγει ο ίδιος. Μιλάμε για καλοκαιρινούς μήνες. Για τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα δεν υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση. Εάν θέλει να μετέχει και στο κομμάτι που θα επιχειρήσει των εθελοντών μας, που θα επιχειρήσουν σε περίπτωση δασικής φωτιάς, εκεί θα πρέπει να κάνει πάλι μια βάρδια την εβδομάδα τουλάχιστον, να προσπαθεί να την κάνει, να περάσει τις εξειδικευμένες σχετικές εκπαιδεύσεις. Σε κάθε μέρα στην βάρδια του, στο τέλος της βάρδιάς του, θα πρέπει να κάνει εξάσκηση, όπως κάνουν τα αυτοκίνητα και τα πληρώματα. Η βάρδια αυτή είναι διάρκεια 6 ώρων. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν υπάρχει χρονικό όριο και δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορεί να έρχεται όποτε θέλει να εντάσσεται στο πρόγραμμα της ομάδας. Πέτρο, μιας και ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι, να μου πείτε το πιο μικρό σας φίλο σε ηλικία και το πιο μεγάλο εθελοντή. Βεβαίως. Ο πιο μικρός μας εθελοντής είναι νομίζω ο Μανώλης, ο οποίος μπήκε ή θα μπει αυτό το μήνα στα 17, είναι ακόμα 16 ετών. Είναι στο σχολείο ακόμα. Είναι στο σχολείο, είναι μαθητής, είναι ένας από τους 3 μαθητές που έχουμε, οι άλλοι είναι λίγο μεγαλύτεροι. Ο μεγαλύτερος μας εθελοντής είναι ο Κλέον, ο οποίος νομίζω... Ο Κλέον. Ο οποίος πρέπει να είναι εκεί γύρω στα 70 χρόνια. Εξαιρετικό. Πρέπει να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση να φανταστώ για να... Δεν πηγαίνει σε επιχειρήσεις ο Κλέον. Ασχολείται με την πρόληψη, κάνει την παρατήρησή του, είναι καλός παρατηρητής. Μας ειδοποιεί. Νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Και κάνει και μια άλλη πολύ σημαντική δουλειά. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετική δομή προσωπικότητας και λειτουργεί σαν παράγον συνοχής και ισορροπίας μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι πολλές φορές πολύ πιο πολύτιμο. Σίγουρα. Να σας διακόψω. Ναι. Έχουμε και τον εκολαπτόμενο, μην τον αδικήσουμε, τον Θοδωρή, ο οποίος είναι πόσο. Ο Θοδωρής δεν είναι ακόμα εθελοντής. Είναι 10 ετών, αυτό θα γίνει. Αλλά είναι 13. Συμπληρώνει και αυτός αρκετές ώρες παρουσίας. Εδώ κοντά μας. Έρχεται με τον μπαμπά του. Οι γυναίκες με τον εθελοντισμό, υπάρχει σχέση, υπάρχουν γυναίκες. Θα σας πω. Καταρχήν, εάν μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να το κάνουν άριστα, ακριβώς όπως μπορούν να το κάνουν και οι άντρες. Σε εμάς το κάνουν. Μάλιστα, έχουμε καταφέρει φέτος και έχουμε την πρώτη γυναίκα επικεφαλής και οδηγό πυροσβεστικού εθελοντικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα, τη Λόλα μας. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δυστυχώς, δεν είναι πολύ καλλιεργημένο αυτό στις γυναίκες. Έτσι θα σας έλεγα ότι ανάμεσα η σύνθεσή μας με άντρες και γυναίκες, η ομάδα απαρτίζεται από ένα 30, στατιστικά 35-40% είναι το ποσοστό των γυναικών σε σχέση με τους άντρες, στο δυναμολόγιο της ομάδας μας. Αλλά θα σας έλεγα ότι είναι κρίμα αυτό το πράγμα,
σε πολλά πράγματα είναι πολύ καλύτερες από τους άντρες και συγκρίνοντάς τους δεν θα μπορέσει κανένας να πει ένα σοβαρό άντρα και μια σοβαρή γυναίκα που προσεγγίζει με σοβαρότητα το αντικείμενο ποιος είναι καλύτερος στο σύνολο αυτών των πραγμάτων. Συνεπώς δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι μια χαρά για τις γυναίκες. Μπορείτε να διακρίνετε αν κάποιος έχει μια έφεση σε κάποιον τομέα και να τον παροτρύνετε να πάει εκεί να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Είναι έτσι και εμείς μπορούμε να το κάνουμε, αλλά είναι και έτσι οργανωμένο το σύστημα των εκπαιδεύσεων και των δραστηριοτήτων μας. Που και ο ίδιος αντιλαμβάνεται μόνος του που είναι που η έφεσή του. Γιατί, που ανήκει. Γιατί θα σας πω ότι όλοι στην αρχή έρχονται σαν το σκυλάκι που το βγάζουμε πρώτη φορά στο βουνό και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια βλέποντας τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που έχει το κάθε πράγμα και τις ιδιαιτερότητες που έχει και το τι χρειάζεται, ο καθένας κατευθύνεται μόνος έτσι και αλλιώς δεν είναι υποχρεωτικό να επιλέξει κάποιο πεδίο, κάποιο τομέα, κανένας. Αυτό το αφήνουμε και γίνεται φυσιολογικά.